Hello everybody, καλώς ήρθατε παιδιά σε ακόμα ένα βίντεο. Καλώς ήρθατε στην τρίτη μέρα αυτής της δύσκολης εβδομάδας, τέλος πάντων. Μία μόλις ημέρα πριν φύγουμε για τον αγώνα των Σερών. Όχι μία και σήμερα, σκέτο σήμερα, καθώς αύριο το πρωί φεύγουμε, αναχωρούμε για τις Σέρες, για τον αγώνα, όπου θα ακολουθήσει το μεγάλο vlog που περιλαμβάνει όλο το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και τον αγώνα των Drift Kings των Σερών, που είναι και πανελλήνιο πρωτάθλημα μαζί. Σήμερα ακόμη μία δύσκολη μέρα εδώ στον γκαράζ προετοιμασιών. Εκτός όλων των άλλων, έπρεπε και να κόψουμε και τα χόρτα εδώ έξω από τον γκαράζ, γιατί μεγαλώνουν και μπαίνουν μέσα εδώ στο δρόμο και μας δημιουργούν πρόβλημα στην πρόσβαση, αλλά και γενικότερα είναι χόρτα τα οποία μεγαλώνουν πάρα πολύ και αυτή την περίοδο πρέπει να κόβονται. Κόψαμε και από εκεί. Όπως βλέπετε, καθάρισε πολύ καλύτερα το μέρος. Γενικά, όπως έχω ξαναπεί, ο χαμός αυτός εδώ έξω κάποια στιγμή θα καθαριστεί και θα έρθει στα ίσια του. Δεν είναι της παρούσης όμως. Αυτό που θα κάνουμε κυρίως σήμερα είναι να τελειώσουμε τα ρούχα, τα οποία είδατε σε προηγούμενο βίντεο ότι είχαμε ξεκινήσει, για να τα φορτώσουμε και αυτά. Τώρα βαριέμαι να ανεβάσω τα ISV. Τι κάνεις εδώ? Αυτό δεν έχει κλειδαριά. Όχι. Γιατί? Δεν έχει από το συνοδικό. Τα σήκωσα τα ISO. Τι το κοιτάς? Γνώμη για το τρέλερ δεν μας είπες, δεν το είδες ακόμα? Από κοντά όχι, κοντά δεν το είδα. Εντάξει, θα το δεις όταν θα κάνουμε. Σε πιστεύω όμως. Έτσι, μπράβο. Εκεί ο Βασίλης, χαλαρό τον βλέπω, λαρώνει. Βοηθάει και αυτός εδώ πάρα πολύ. Μπορούμε να κάνουμε τις μπλούζες. Προσφέρει. Ναι, εσύ δεν τις φοράς. Αυτή θα είναι η δουλειά που θα κάνεις. Έχομαι. Λοιπόν, οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Δεν αποστολή, ξεκίνησε χωρίς εμάς. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με τα ρούχα και να τελειώνουμε, καθώς η ώρα είναι 4 παρά το μεσημέρι. Θα τελειώσουμε με τα ρούχα σήμερα και μετά έρχεται... δεν σταματάει να χτυπάει το τηλέφωνο. Και μετά περιμένω τον Άκη από εδώ να έρθει με τη... βασικά να πάει να παραλάβει την κλούβα που νοικιάσαμε, γιατί όπως σας είπα νοικιάσαμε μια πολύ μεγάλη κλούβα για να χωράνε όλα τα πράγματα. Να τη φέρει από εδώ και να αρχίσουμε να φορτώνουμε. Έχει φτάσει η κλούβα μας, έχουμε ετοιμάσει τα πράγματα όλα, όλα τα πράγματα που είναι να πάρουμε. Εδώ ο άλλος κάνει τα δικά του. Βρουμιάρι. Τι κάνεις εδώ? Detail. Τι detail κάνεις, γιατί? Το παμπρίς, πώς θα πάμε, να βλέπουμε. Ετοιμάζεις το αμάξι? Θα είναι Σέρες δηλαδή, να πούμε στους φάνους ότι το Honda θα είναι Σέρες. Θα είναι Σέρες. Δεν έχει χάσει μέχρι τώρα, τρίτη φορά που σκάει μύτη Σέρες, ε. Κάτσε, δεν είναι τρίτη μόνο. Τι? Άλλες δύο φορές παρέβηκα εγώ στα σκαστά. Στα σκαστά. Λοιπόν, ο Νίκος ετοιμάζει το αμάξι, το άλλο. Τι κάνει εδώ, πού τις πετάς εξατμίσεις, ρε? Α, μαλάκα του παλιού σίδερα εδώ. Ρε μαλάκα, το μηχανάκι του αλλού. Το θέλει ρε μαλάκα, θα το φτιάξει το μηχανάκι ο άλλος. Πω πω. Αυτό ποιος το κλαίει? Ποιο? Αυτό. Ποιο? Ποιος το κλαίει αυτό? Την κλούβα. Ποιος το κλαίει ρε, το νοικιάσαμε. Πώς το βλέπεις, ευρύχωρο? Αυτό. Κάτι, έχεις στόπερ, μη τρόμαξες. Τι είπε, μάλλον αυτό είναι... Περίμενε. Γεια Θωμά, ανέβα λίγο να τη μετρήσουμε. Α, όχι πάρα, εντάξει. Μαλάκα, είναι 2 μέτρα αυτό, για να σε παίρνει. Παίρνει και εδώ πραγματάκια. Τι είναι 90, μαλάκα, είναι 85-90 είναι Θωμάς. 2 μέτρα γεμάτο είναι η κλούβα. 2,20 είναι. Θες ανεβώ, 2,20. 2 μέτρα είμαι εγώ, άλλο είσαι ξύπνος. Τι να ανέβεις, είπες ψηλός. Άκου τι λέει ο άλλος, να ανέβω εγώ που είμαι ψηλός. Εγώ λέω να φτάσω εδώ, πρέπει να φτάσω εδώ, κοίτα. Και πάλι δεν θα είμαι, κοίτα. Ναι ρε, είναι 2 μέτρα. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Βγάλω το. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι θα χωρέσουμε σε αυτή την κλούβα. Γιατί τα πράγματα που είναι να πάρουμε είναι πολλά. Μία θα πάρουμε. Αυτή είναι τη μεγάλη. Ναι. Το πόρεσε το πάρω εκεί. Ναι, να το βγάλω. Πού να το βγάλω, να το βγάλω και αυτό έξω. Βγάλει εσύ το Honda, να βγάλω και εγώ το Porsche και να αρχίσουμε να φορτώνουμε. Δεν παίρνει τον Αντώνη ένα τηλέφωνο να δει που βρίσκεται. Άμα είναι κοντά, να τον περιμένουμε. Να την ανοίξουμε την ράμπα να πει. Λοιπόν, και πάμε να. να αρχίσουμε να φορτώνουμε πράγματα. Δεν πήρε ένα λαστιχάδι ολόκληρο άλλο. Τι έκανε? Τι ανοίξει τη μαγαζί, σέρε με λάστιχα. Τι αυτό ανάποδο όλα μαλάκι. Κοίτα, διακόπτη από αριστερά. Ανομαλία. Χειρόφρονο που είναι, δεν μπορεί να το λύσει, έχει σταματήσει. Ο Ασμανίδη σε Porsche μίλησε για ανομαλία. Ο άνθρωπος
που έχει Nissan αυτοκίνητο S13 με μηχανή από Mercedes, σας μάνα από BMW και διαφορικό από 350Z. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Άντε γεια, άντε γεια. Το χειρόφρενο που είναι θα μου πεις, πας και ξεκινήσει. Πού είναι ρε μαλάκα? Εδώ ρε μαλάκα, από εκεί μπαίνει, από εδώ βγαίνει, σαν τα Mercedes. Ξέρεις και από αυτοκίνητα, άχρηστε. Άχρηστε, ξέρεις από Vespa. Άσχετος, άσχετος. Έλα ευθεία, έλα. Έλα, ευθεία όπως είσαι. Πήγαινε ανοιχτά και στρίψε. Αφήσε με την όπισθεν. Α, βγάλτε με την όπισθεν. Εδώ θα το βάλω, θα βάλεις μέσα. Ναι. Καθίστε παιδιά να τον κάνω ένα κουμάντο τώρα. Το κοπανίσει το Πόρσε πουθενά και έχουμε κι άλλα. Έλα όπως είσαι, όλο. Έλα. Όπα, φτάνει. Πού είσαι Κατερίνα να τον καμαρώσει να οδηγεί Πόρσε Καγέν? Μοναδική εμπειρία. Θες να σου δώσω να πάρει την Κατερίνα μια φορά να την πάρει μια βόλτα? Audi, εγώ δεν οδηγάω. Βγάλει έξω. Τι Audi ρε. Τι είναι? Πόρσε. Σιγά μην είναι. Πόρσε είναι μαλάκα. Τι Audi, Audi είναι τα Lamborghini μαλάκα. Αυτό είναι Πόρσε. Το μοτέρ τι είναι? Αυτό είναι Πόρσε. Το μοτέρ τι είναι? Άσε, το μοτέρ τι είναι? Μοτέρ τι είναι? Το κλείδωσα. Ποιο κλείδωσε? Έλα, φέρ την κλούβα να αρχίσουμε να φορτώνουμε. Είσαι έτοιμο? Είσαι έτοιμο? Τον Αντώνη τον πήρατε ένα τηλέφωνο που σας είπα? Πού είναι? Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Άιντε κατέβαση, μας έχει. Τι θα γίνει, τι μαλλί είναι αυτό? Χαρασία. Εδώ, πώς είσαι έτοιμο, Μανουλό? Δεν είναι κάτω μαλάκι, αύριο θα βάλουμε τις κολλεξιών. Αντώνη, είσαι έτοιμο? Είναι έτοιμα για κάψιμο αυτά εδώ που βλέπετε. Αυτή η τάκη. Τι τάκη, αυτή η τάκη. Τι τάκη. Τάκη, 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 τσάν. Είναι σλάστιχο, ε. Και βρόχινα. Αυτό. Θα πάρουμε και βρόχινα λάστιχα μαζί μας για κάθε περίπτωση να είμαστε ετοιμοπόλεμοι για όλα. Με τη δυτική λίμνη δεν θα έχασε κανείς, ξέρεις. Τι? Με τη δυτική λίμνη δεν έχασε κανείς. Τη δυτική λίμνη. Λοιπόν. Εδώ μέσα στο χώρο που μένει πρέπει να πάρει όλα αυτά τα ζαντολάστιχα που μένουν. Την εργαλειοθήκη. Και τους δύο καναπέδες. Συν κάτι ψιλολόγια, σημαίες, καρέκλες, τραπέζια, μπαμπού, ντιβάνια. Μπαμπού, καραμπαμπού. Καρέκλες, τραπέζια, καρέκλες, τραπεζάκια, μπαμπού, μπακά, καπαρεμένα, καρέκλες, τραπέζια. Τι χαζά. Θα σου είμαι μια παράνοια. Αυτά είναι χαζά. Αυτά είναι χαζά. Αυτά είναι χαζά. Έλα, έλα, κατά σου μεγάλη οθήκη, ρε. Έλα, πιάσε την μεγάλη οθήκη, ρίξε την πάνω. Μην την πελιάζετε, μπρος! Άμα είτε γεμάτα θα κόστιζε μια περιουσία. Γι' αυτό τη λέμε. Τι μου κάνει, δεν είναι ρεζέρβα, είναι. Λοιπόν, παιδιά, 9 παρα 5. Εντάξει, σήμερα θα πάμε σχετικά normal ώρα στο σπίτι μας. Έχουμε φορτώσει την κλούβα. Είμαστε έτοιμοι. Τι είμαστε έτοιμοι! Είμαστε έτοιμοι! Έλα λίγο, Αντώνη, έλα λίγο. Κάπου εδώ τελειώνει η εβδομάδα προετοιμασίας. Τώρα, ό,τι κάναμε, το ξέρεις. Όλα είναι. Ό,τι έγινε. Αύριο το πρωί μιζάρουμε και πάμε σέρες. Πες μου τα τελευταία σου συναισθήματα πριν να τρέξεις στον αγώνα. Άρα και είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Ναι. Έχω δώσει μάχη, δουλειές, μαζέματα και όλα τα συναφή του όλου τη φάση εδώ πέρα. Ναι, τις φάσεις. Είμαι τρελαμένος. Αυτό είναι να πεις. Πεινάς. Περιμένεις πώς και πώς να οδηγήσεις? Θέλω να οδηγήσω, ναι. Το αυτοκίνητο έχουμε κάνει πάλι σήμερα κάποιες δουλειές ακόμα. Τελευταία στιγμή είναι τέλεια. Αχ, πάμε για δικά μου. Αχ, αυτές οι δουλειές της τελευταίας στιγμής. Αχ. Λοιπόν, σήμερα πάμε σπίτια μας νωρίς, 9 η ώρα. Για να ξεκουραστούμε, γιατί αύριο έχουμε ταξίδι και στήσιμο. Πλάκα, ναι. Είδες άμα χωράνε τι εύκολα είναι όλα. Ναι. Έχεις το διάλογο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Το επόμενο που ακολουθεί θα έχει τον μεγάλο αγώνα στις Σέρες. Άιντε, αυτό ήταν το βίντεο. Μέχρι το επόμενο, μόνο Τρίτη.